Χαίρετε. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας γρήγορα και εύκολα πόσιμο χυμό από το τζέλ της αλόης. Της αλόης Barbadensis Miller, της Aloe Vera. Και θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί ως προς αυτό. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα ποτήρι νερό ή ένα ποτήρι χυμό της αρεσκίας μας. Ένα φύλλο Aloes Barbadensis Miller, θα ξαναπώ, από το οποίο θα πάρουμε 30 γραμμάρια τζέλ. Τα 30 γραμμάρια είναι η συνιστόμενη ημερήσια δόση. Εάν δεν έχετε ζυγαριά, να σας πω ότι είναι περίπου 1,5 με 2 κουταλιές της σούπας, ανάλογα βέβαια και με το μέγεθος του κουταλιού. Μπορείτε να ξεκινήσετε όμως και με τη μισή δοσολογία, με τα μισά γραμμάρια, με 15 γραμμάρια, με μία κουταλιά της σούπας δηλαδή, τζέλ. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το αφαιρέσουμε από το φύλλο. Πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να έχουμε απολυμάνει τα χέρια ή θα πρέπει να φοράμε γάντια. Πάμε. Το φύλλο θα πρέπει να είναι από τα κάτω-κάτω φύλλα της αλόης, η οποία θα πρέπει να είναι όρημη. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ανθίσει. Θα πάρουμε λοιπόν το φύλλο, θα το αφήσουμε 24 ώρες μέσα σε ένα δοχείο με νερό, το οποίο θα αλλάζουμε κάθε φορά που και αυτό θα αλλάζει, χρώμα, το νερό εννοώ. Και στη συνέχεια θα πάρουμε ένα μαχαίρι και θα κόψουμε αυτό εδώ το τμήμα. Το μπροστινό δηλαδή, δεν μας χρειάζεται. Και στη συνέχεια θα κόψουμε ένα κομμάτι, περίπου σε αυτό το μέγεθος, βέβαια εξαρτάται και από το μέγεθος του φύλλου. Γύρω στα 4 με 5 εκατοστά και θα κόψουμε τα αγκαθάκια που βρίσκονται γύρω γύρω. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε την επάνω επιφάνεια του φύλλου. Θα το κάνουμε να πάει λίγο πιο βαθιά. Δεν θέλουμε να πάρουμε το πράσινο μέρος, έτσι. Προσπαθώ να το κάνω όσο το δυνατόν καλύτερα. Δυσκολεύομαι λίγο, η αλήθεια είναι. Και τώρα θα πάρουμε ένα μαχαίρι, ένα κουτάλι, συγγνώμη. Και με το κουτάλι θα αφαιρέσουμε το ζελέ. Εδώ βλέπετε, μου έχει μείνει λίγο πράσινο, δεν θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να το αφαιρέσετε. Αφού λοιπόν έχουμε πάρει το ζελέ από το φύλλο, με μία μεμβράνη θα καλύψουμε καλά το φύλλο μας και θα το συντηρήσουμε στο ψυγείο. Πρέπει να δουλεύουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το ζελέ της αλόης αλλοιώνεται, οξυδώνεται δηλαδή. Στη συνέχεια θα πάρουμε ένα blender. Εάν δεν έχουμε blender μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το multi. Εάν δεν έχουμε multi μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτό το blender. Θα ρίξουμε μέσα το χυμό. Αυτός ο χυμός που βλέπετε είναι από φραγκόσικα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χυμός. Και τώρα είναι η εποχή των φραγκόσικων και το ζελέ. Και θα τα χτυπήσουμε για 2-3 λεπτά. Θα το κάνω για να μην σας ζαλίζει ο θόρυβος και θα επανέλθω. Έχουν περάσει τα 2-3 λεπτά, έχει χτυπηθεί πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, έχει δημιουργηθεί αφρός και πάμε να το ρίξουμε στο ποτήρι. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι. Αυτόν τον χυμό θα πρέπει να τον πίνουμε το πρωί με άδειο στομάχι και όχι περισσότερο από 1 μήνα. Βεβαίως, πριν τη χρήση του, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται ο γιατρός μας και ειδικά εάν θέλουν να ακολουθήσουν, αν θέλουν να καταναλώνουν φρέσκο χυμό αλόης, τα άτομα τα οποία ακολουθούν κάποια φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει οπωσδήποτε, θα ξαναπώ, να ενημερώνεται ο γιατρός μας. Για τις ιδιότητες της Aloe Vera υπάρχει βίντεο στο κανάλι
Όσοι δεν το έχετε δει, θα σας το αφήσω στα σχόλια για να το δείτε. Θα δείτε λοιπόν τις ιδιότητες, τις χρήσεις, αλλά και τις παρενέργειες και τις αντενδείξεις. Μπορούμε να κάνουμε χυμό με το τζέλ αλόης, χρησιμοποιώντας και αγγούρι. Αυτό που βλέπετε αριστερά στην οθόνη, ο πράσινος χυμός, είναι χυμός από το ζελέ της αλόης με αγγούρι και μεταλλικό νερό. Οι δοσολογίες είναι ακριβώς οι ίδιες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομμάτια φρούτων, τζίντζερ και μπορείτε να προσθέσετε, εάν θέλετε, μέλι ή ταχίνι ή κανέλα ή κάποια άλλη σκόνη που σε σας αρέσει. Προσωπικά αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα χρησιμοποιώ μορίγκα. Κοιτάξτε αυτή την πράσινη σκόνη και άλλες φορές όταν τον παρασκευάζω με χυμό από φρέσκο στημένα πορτοκάλια, μου αρέσει να ρίχνω και μία κουταλιά τριμμένο αμύγδαλο. Είδατε τελικά πόσο γρήγορα και εύκολα γίνεται ο πόσιμος χυμός από το τζέλ της αλόης. Ελπίζω το βιντεάκι μου να σας άρεσε. Πριν τελειώσω να σας πω ότι το ζελέ μπορείτε να το καταναλώνετε και με γιαούρτι ή με κομμάτια φρούτων ως πρωινό. Όπως αρέσει στον καθένα μπορεί να το καταναλώσει. Απλά σήμερα σας έδειξα πώς μπορούμε να κάνουμε χυμό, γιατί μου το είχε ζητήσει κάποιος φίλος από το κανάλι εδώ και μήνες και του το είχα υποσχεθεί. Αυτά όλα και για σήμερα. Ως την επόμενη φορά, ολόψυχα σας εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.